Φέτος οι προοπτικές έρωτα και γάμου για εσάς τους διδήμους είναι πολύ καλές, γεμάτες, πάθος και έντονα συναισθήματα. Τα άτομα που αγαπάτε θα έλκονται από εσάς όπως ποτέ πριν. Τους προσελκύετε με την εγωιτεία σας, την εξυπνάδα και τα γλυκά σας λόγια. Αν και αγαπάτε ιδιαίτερα το φλερτ φέτος θα πρέπει να το αποφύγετε. Αναζητήστε συντρόφους με μεγαλύτερη σταθερότητα. Το 2023 η επικοινωνία και η κατανόηση με τον σύντροφό σας ενδέχεται να βελτιωθούν. Αν λοιπόν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα που σχετίζεται με τη σχέση σα, τότε μην ανησυχείτε. Σα συμβουλεύω όμω να ζητήσετε συγγνώμη από τον σύντροφό σα προκειμένου να ξεπεράσετε τα προβλήματα που προκλήθηκαν από παρανοήσει ή κακή επικοινωνία. Στόχο σα θα πρέπει να είναι εκτό από το να έχετε τον σύντροφό σα ευτυχισμένο, να είναι εξίσου ευτυχισμένη η οικογένεια, οι γονεί και οι φίλοι σα. Μόλι οι άλλοι παρατηρήσουν αυτή σα την αλλαγή, οι σχέσει σα θα γίνουν ακόμα καλύτερε. Ένα πρώην σύντροφο θα ξαναμπεί στη ζωή σα και αυτό θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα στην ερωτική σα ζωή. Μπορεί να υπάρχει κάποιο είδου σύγχυση στην παρούσα σχέση σα. Υπάρχει μάλιστα μεγάλη πιθανότητα να τσακωθείτε. Αυτό ο τσακωμό θα είναι μια καλή αφορμή για να προσπαθήσει να ξαναμπεί ο πρώην σύντροφό σα στη ζωή σα. Σκεφτείτε λοιπόν και θυμηθείτε γεγονότα του παρελθόντο προτού τα αφήσετε να γίνουν ξανά Η ελεύθερη του ζωδίου θα είστε τυχεροί στην αναζήτηση του έρωτα. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να απολαύσετε την ερωτική σα ζωή. Θα βρείτε κάποιον που θα βγάλει τον καλύτερό σα σε αυτό, που θα σα προκαλέσει να φτιάξετε κάτι από τη ζωή σα. Ενώ ψάχνετε για αγάπη και έρωτα, προσπαθήστε να μην πληγωθείτε. Κάποιοι από εσά θα μετατρέψετε μια μακροχρόνια φιλία σε ερωτική σχέση ή μπορεί ακόμη και να προκύψει γάμο με πρόσωπο του φιλικού σα κύκλου. Η αρχή τη χρονιά αποδειχθεί καλή για τη συζυγική σα ζωή. Τονίζοντα το εγώ του συζύγου σα, θα διαλύσει την πικρία που έχετε στη σχέση σα. Ο σύζυγό σα για κάποιο λόγο μπορεί να έχει μια διαφωνία με τη μητέρα σα. Κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου, θα πρέπει να αποφύγετε τη σύγκρουση μεταξύ των δύο. Το πέρασμα του Άρη θα αποδειχθεί δυσμένε για την ερωτική σα ζωή. Αναμένετε λοιπόν κάποια προβλήματα στη σχέση σα.